Και κάτι ξύπνησαν. Είναι εδώ πέρα, αυτή είναι η Μίξα και αυτή είναι η Βάνα. Δεν ξέρω αν τι έχω ξαναδείξει σε βίντεο. Η Μίξα είναι δικιά μου και η Βάνα είναι του Χάρη. Και έχουν Instagram. Τις κάναμε Instagram. Οπότε, άμα θέλετε να κάνετε, να τις κάνετε follow στο Instagram, μπορείτε να πάτε στην περιγραφή. Αυτή λέγεται Queen κάτω παύλα Μίξα. Όπως θα πούτε το Μίξα στα Greeklish. Και αυτή λέγεται Βάνα, Βάνας ο κατακτητής. Θα πάγουν στην περιγραφή να τους κάνετε follow. Να κάνετε βασικά μόνο τη δικιά μου, γιατί η δικιά μου είναι δικιά μου. Και εδώ βλέπουμε το Χάρη να κάνει βίντεο FIFA. Ποιος ήρθε σπίτι μου και ζωγράφισε μια καρδούλα πάνω στην πόρτα μου? Πραγματικά, ποιος και γιατί? Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Σκράπη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο λοιπόν. Σήμερα θα έχουμε ένα vlog tour, room tour φάση. Και δεν είναι το official room tour, γιατί το σπίτι, το δωμάτιο δεν έχει τελείως με τα πράγματα που θέλω να του βάλω. Είναι μερικά ακόμα κατζετάκια και λοιπά που χρειάζονται. Σήμερα έβλεπα vlogs που κάνω παλιά και ένιωσα μια νοσταλγία, διότι πέραγα πάρα πολύ ωραία. Και είχα πολύ έμπνευση να κάνω βίντεο και διάφορα πράγματα. Είχα πολύ έμπνευση και μου άρεσε αυτό. Πάω να σας δείξω το δωμάτιο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βλέπετε πίσω από την πόρτα μια μεγάλη αφίσα που την είχα και στο παλιό μου δωμάτιο. Στο ακριβώ στα δεξιά βλέπετε μια κρεμάστρα, η οποία έχει κλειδιά και διάφορα πράγματα, καρτελάκια που έχω πάει σε διάφορα μέρη. Βλέπετε καρτελάκια από διάφορα μέρη, κυρίως από το Digital Universe. Έχω όλες τις χρονιές εδώ πέρα. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4 χρονιές, 4 Digital Universe που έχουν γίνει. Μερικά από τα Google, εδώ πέρα π.χ. αυτό ήταν την Google στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα, άλλα δύο που έχω. Αυτό ήταν που είχα πάει στα γραφεία της Google στο Λονδίνο. Αυτή της Google, αυτό είναι του YouTube τα γραφεία. Επίσης, αυτό έφυγε. Και δεξιά βλέπετε τα ράφια τα οποία έχω βάλει πάνω πράγματα τα οποία. Ακούστε τι γίνεται. Πολλοί θα πείτε ότι είναι πολύ μπουρδέλο αυτό, αλλά έχω λογική πίσω από αυτό. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω στα πράγματά μου είναι. Μ' αρέσει να υπάρχουν πράγματα έτοιμα για χρήση. Δηλαδή, όλο τι υπάρχει εδώ πέρα είναι φορτισμένο και έτοιμο για χρήση. Και όποτε το χρειαστώ, μπορώ να έρθω να το πάρω και να το φύγω και να κάνω διάφορα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η πατέντα. Δηλαδή, άμα κάτι δεν μπορώ να το φτιάξω, αν κάτι χρειάζεται να αγοράσεις κάτι να το φτιάξεις, εγώ θα προσπαθήσω να το φτιάξω χωρίς λεφτά ή κάτι το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς να αγοράσεις κάποιο άλλο πράγμα. Π.χ. να κάνω πατέντες, να γραπώνω διάφορα πράγματα όπως το μικρόφωνο, η βάση του μικροφόνου που είναι εκεί πέρα πάνω, να γραπώνω είτε πάνω στο γραφείο με διάφορα τα πράγματα. Π.χ. κάτω από το γραφείο μου έχω βάλει λάθος βίντεο γιατί προηγούμενες τις έχω χάσει και αστερώνονται, έχω βάλει δύο αναπτύρες, δεξιά και αριστερά, και είναι, μπορώ να πω, πολύ σταθερό γραφείο. Τέτοια φάση. Τώρα θα μου πείτε, Scrap, για ποιο λόγο δεν έχεις ακόμη στείλει τα mousepads? Λοιπόν, ακούστε πάρα πολύ καλά σε αυτό που θα πω. Έχουν κληρωθεί 5 νικητές, μόνο 2 έχουν απαντήσει στα μηνύματά μου. Τα άλλα 3, όσες φορές και να έχω στείλει σε όσους νικητές και αν έχω στείλει ότι κερδίσανε, ποτέ κανείς δεν απαντάει στο μήνυμά μου. Οπότε, ή θα πάτε να τσεκάρετε τα μηνύματά σας στο YouTube ή στο mail σας, ή δεν θα πάρετε mousepad. Αυτό. Εσείς που δεν απαντάτε στα μηνύματα, να ξέρετε, επιβαρύνετε τους άλλους 2 που έχουν νικήσει, οπότε ντροπή σας. Πρέπει να βρούμε άλλους 3 νικητές. Έχω πραγματικά για αυτούς τους 3 νικητές έχω στείλει τουλάχιστον 20 mails για να νικήσουν και ούτε ένας δεν έχει απαντήσει. Ούτε ένας. Οπότε μαγκές, σοβαρευτείτε. Εδώ πέρα βλέπουμε το Razer Ouroboros, το οποίο είναι το παλιό μου ποντίκι. Θα μου πείτε για ποιο λόγο δεν το χρησιμοποιείς. Θα σας πω ότι έκλεισε τον κύκλο του, το χρησιμοποίησα, είναι ένα ωραίο ποντίκι. Αλλά το χρησιμοποίησα 2 χρόνια και είναι όλα μια χαρά. Εδώ πέρα και επειδή με βόλεψε πάρα πολύ το Death Thunder, το οποίο το έχω αγοράσει το 2014, είπα να χρησιμοποιώ αυτό αντί γι' αυτό. Από όνο βλέπετε τον άλλο μου φακό για την κάμερα, τον 40, τον Pancake για την Canon, τον οποίο τον πουλάω γιατί δεν με πολύ βολεύει, γιατί θέλω ένα άλλη χρήση να κάνω και δεν με πολύ βολεύει για τη χρήση του. Μετά βλέπουμε το PlayStation και από πίσω το μικρόφωνο της κάμερας και το ρολόι, το οποίο χρειάζεται μπαταρίες, το έχω αφήσει εδώ πέρα και αυτό χρειάζεται μπαταρίες. Πιο δεξιά βλέπουμε μια οθόνη, η οποία δεν ξέρω τι θα τη χρησιμοποιήσω και πού θα τη χρησιμοποιήσω. Από όνο βλέπετε φωτογραφίες από μένα μικρός, να ήμουν γλυκό παιδάκι μικρός, ήμουν ζάνιο, αυτό είναι με τη μαμά μου και αυτό είναι στο YouTube και αυτό είναι σε ένα meetup που έχει γίνει, που έκανε YouTube στην Ελλάδα 2013 μαλάκες, 13, κοιτάξτε, 2013, κοιτάξτε πως ήμουν, σε κοριτσάκι ήμουνα. Από όνο βλέπετε διάφορα γκατζετάκια τα οποία τα χρησιμοποιώ εν μέρη, όποτε χρειαστώ κάτι να ξέρω ότι είναι εδώ πέρα πάνω από τα γκατζετάκια, από αυτά που χρησιμοποιείς τεχνολογία. Πιο αριστερά βλέπετε έναν τοίχο που τον έχω βάψει ροζ, ο οποίος πάνω έχει ένα καπέλο που μου έχει πάρει ο πατέρας μου. Το καπέλο του Νόε που είχε στο βίντεο κλιπ, το ευτυχ
ευτυχισμένος. Μια ζωγραφιά που μου είχε κάνει η Νατάσα, ένα σχέδιο βασικά, όταν ήμασταν τρίτη ηλικίου νομίζω για τα γενέθλιά μου, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και από κάτω ένα μαχαίρι το οποίο το έχω πάρει από το Gearbest και μαζί με κάποια άλλα πράγματα, το οποίο θα το δείτε σύντομα. Εδώ έχω βάλει διάφορα πάνω τα οποία δεν χρειάζομαι να τα χρησιμοποιήσω άμεσα, οπότε το έχω βάλει εδώ πέρα. Και έχω βάλει τον τρίποδο από πάνω για να με βγάζει όταν είμαι πάνω στην καρέκλα για βίντεο. Εδώ. Το γραφείο μου όπως ήταν στο παλιό μου σπίτι, δεν είχε αλλάξει κάτι, και από πάνω softbox. Έχω βάλει δύο softbox με διαφορετικό χρώμα. Θα μου πείτε γιατί. Αυτό βγάζει άσπρο φως, το οποίο με φωτίζει, και αυτό βγάζει κίτρινο, το οποίο μου δίνει πιο πολύ το χρώμα του ανθρώπου, το ανθρώπινο χρώμα. Οπότε είναι καλό, είναι ωραίο. Πιο αριστερά βλέπουμε ένα ράφι το οποίο το έχω φτιάξει από το IKEA. Αυτό με ξέρετε, αυτό ήταν σιρταριέρα, αλλά το πήρε επειδή ήταν ωραίο χρώμα και το έκανα ως ράφι. Από κάτω ASDF Movie, το οποίο το πήρα από το Λονδίνο, από το Creator Studio. Το μόνο μαγαζί το οποίο είναι official μαγαζί της YouTube. Από πάνω κάτι αφισούλες, ωραία πραγματάκια. Το αλάτι το οποίο είναι εκεί πέρα κλασικά και από το παλιό μου σπίτι, πάντα έχω ένα αλάτι στο δωμάτιό μου. Το The Last of Us, αυτό που σας άρεσε πάντα πάρα πολύ. Θα με ρωτήσετε πώς το έκανα. Πήρα μια φωτογραφία που λέει The Last of Us και τους δύο, τον Τζόλ και την Έλλη. Το έκοψα σε 5 διαφορετικά κομμάτια και τα τύπωσα και έβαλα διάφορες κορνίζες. Βασικά έβαλα την ίδια 5 κορνίζες από το ίδιο, από το IKEA. Έχει βγει αυτό. Από κάτω έχω βάλει ένα ραμμένο ελάφι από το IKEA και αυτό. Και το κρεβάτι μου, το οποίο από πίσω το έχω βάλει φώτα. Το έχω βάλει λεντάκια να φωτίζουν και είναι έτσι πολύ ωραίο όταν μπλεροφάσει. Εδώ όποιος έχει τη σπίτι μου, μου γράφει και κάτι. Έχουμε διάφορους εδώ πέρα και YouTubers κλπ. Ο Depans από το Wednesday Night Cypher. Ένας φίλος μου εδώ πέρα, η Ελισάβετ, Σενιόρα Έλλης. Πάνος Dent, Cube, Vlogs, Games, ό,τι θέλετε πείτε το. Από εδώ έχουμε την Μίξα, η οποία Μίξα μου, θα μου πείτε, η Μίξα μου είναι η καινούργια μου γάτα. Η οποία δεν ξέρω αν την έχετε δει. Έχει και Instagram, τώρα κοιμάται, δεν ξέρω πώς κοιμάται μέρα μεσημέρι. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε, θα είναι στην γραμμή του description του Instagram της, να την κάνετε follow γιατί είναι τέλεια. Εδώ έχω ένα μπαλκόνι στον ακάλυπτο το οποίο δεν κοιτάει πουθενά. Είναι ανούσιο. Τα πλυτά μου και μια φίσα του PewDiePie που έκανε και αυτή 2 λίρες από το μαγαζί της YouTube. Το οποίο άμα το είχε με υπογραφή θα το χρέωραν 20 λίρες. Αλλά δεν είχε, οπότε το πήραμε 2 λίρες χωρίς υπογραφή του PewDiePie. Εδώ κάτω βλέπετε τον ενισχυτή, ο οποίος είναι η ηλεκτρική θαρά μου, έστω τον έχω ηχείο, και τα δύο μου κινητά, αυτό που είναι για το σπίτι και αυτό που είναι για έξω. Αυτά. Το PC μου από κάτω. Το PC μου από κάτω, το οποίο το έχω βάλει ένα μπλε και ένα κόκκινο λεντάκι, που είναι σε το Infamous το παιχνίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φάση αυτή. Οπότε αυτό. Και μόλις συνειδητοποιήσετε πως κάθομαι στην καρέκλα από πίσω, είναι η Mix, είναι η Βάνα, η άλλη γάτα. Σουβάνα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το room tour μου. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Θέλω να αρχίσω μερικά ακόμη βιντεάκια να κάνω. Τώρα μου μένουν να κάνω 2 ακόμη βιντεάκια σήμερα, να κάνω ένα gambling και ένα Minecraft. Θέλω να σας πω γενικά για το πρόγραμμα του καναλιού. Θα αρχίσω να βάλω πρόγραμμα στα βίντεο που ανεβαίνω. Δηλαδή θέλω να κάνω Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο βιντεάκια. 3 βιντεάκια την εβδομάδα. Μετά 3 στάνταρ βιντεάκια την εβδομάδα. Δηλαδή μπορεί να έχει και 5, μπορεί να έχει και 7 βιντεάκια την εβδομάδα. Ανάλογα, αλλά 3 θα είναι το λιγότερο τα στάνταρ. Δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 2,5 ώρα θα έχει. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 2,5 ώρα θα είναι πάντα βιντεάκια στο YouTube. Να ξέρετε, Τρίτη με Σάββατο 2,5 ώρα. Αυτά ήμουν ο Σκάπ και ευχαριστώ που είδατε το room του vlog. Αυτά, φιλιά πολλά. That your elevator can't reach. I got information that the school system doesn't teach. I got verses that your Sunday service wouldn't dare to preach. Second coming of Christ flow, they like, whoa. Rapture you with lyricism, kidnap your soul, and change your mind like I penetrated your skull. I seen shit John Lennon.